Την οπτική του για την κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία περιέγραψε στις αντιθέσεις ένας Έλληνας που ζει μόνιμα στην Οδυσσό τα τελευταία χρόνια και μαζί με την παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις που όλο ένα και περισσότερο δίνουν τα τύμπανα του πολέμου να πλησιάζουν. Ο Έλληνας της Οδυσσού μίλησε για την αγωνία που επικρατεί αλλά και για τις ισορροπίες μεταξύ των δυτικών και ανατολικών περιοχών της χώρας. Οι άνθρωποι, ιδίως οι άξονες δυτική ανατολική Ουκρανία, οι δυτικόφιλοι, ας το πούμε έτσι, και αντιρώσει ταυτόχρονα με τους Ρώσους, παύλα ρωσόφιλους, αν μπορώ να το θέσω έτσι, ποτέ δεν κατάφεραν να δουν, τους εαυτούς τους ως συμπατριώτες πραγματικούς, να πούν ότι τώρα είμαστε μια κρατική οντότητα, να δούμε αυτά που μας ενώνουν και να αφήσουμε στην άκρη περισσότερο αυτά που μας χωρίζουν. Πάντοτε υπήρχε καχυποψία μεταξύ των, υπήρχαν επεισόδια. Κορύφωση αυτών έχει λάβει χώρα το 2014 με τα γνωστά γεγονότα, το πραξικόπημα το οποίο έλαβε χώρα τότε, η συνέχεια αντικατάληψη της Κρυμαίας, τα γνωρίζετε όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί ξεκινούν τα προβλήματα. Ο Έλληνας που ζει στην Οδυσσό, αποτυπώνοντας μια εικόνα από τα όσα ζουν στην Ουκρανία, αναφέρθηκε ότι αυτό που επιχειρείται είναι μια βίαιη ουκρανοποίηση των πληθυσμών στη χώρα, την ώρα που σημαντικά ζητήματα για να αντιμετωπιστούν δεν έχουν μόνο οι ρωσόφωνες επαρχίες, αλλά και μειονότητες όπως οι Ουγγρικοί. Ο κόσμος είναι ήρεμος, είναι ήσυχος. Σήμερα, ειδικά, εγώ είχα μια πολύ κοπιαστική ημέρα. Είχα πάρα πολλές δουλειές, πήγα σε πάρα πολλά μέρη, σε συμβόλαιο γράφους. Όλα κυλούν φυσιολογικά. Στα σούπερ μάρκετ τα ράφια είναι γεμάτα. Τα καταψυγμένα δεν λείπουν καθόλου. Αυτό είχε γίνει λίγο τον Ιανουάριο που υπήρξε μια κορύφωση και κάποιοι φοβήθηκαν. Δεν είμαστε σε ρυθμούς πολεμικούς, θα έλεγα, όχι με τίποτα. Να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του σειρμού, δεν τσιμπάει ο κόσμος ότι πρόκειται να έχουμε εισβολή, τουλάχιστον με τέτοιο τρόπο. Αυτά δεν προαναγγέλλονται. Αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο, θα γίνει εντελώς ξαφνικά. Το ελληνικό στοιχείο στην Ουκρανία, όπως περιέγραψε, είναι λιγότερο δυναμικό στην Οδυσσό και περισσότερο έντονο στη Μαριούπολη. Έδωσε όμως τη δική του οπτική για τα όσα ζουν, την επάρκεια αγαθών αλλά και την πίεση που ασκείται στους ρωσόφωνους Ουκρανούς. Η ουκρανιζάτσια, η λεγόμενη ουκρανοποίηση δηλαδή, επιχειρείται να δημιουργηθεί λοιπόν μια εθνική ταυτότητα με έναν τρόπο που θυμίζει τους νεότουρκους του Κεμάλ Ατατούρκ. Θυμάστε εκεί πέρα τι έγινε, με το βλέμμα στη Δύση ήταν και ο Ατατούρκ, κάλεσε όλες τις κοινότητες, όλες τις εθνότητες να εξυγχρονίσουν τότε την Τουρκία, τέλος πάντων, αλλά με έναν όρο, να ξεχάσουν ποιοι ήταν στο παρελθόν και να είναι όλοι Τούρκοι. Ένα περίπου παρόμοιο πράγμα επιχειρείται και εδώ πέρα.